5 συν ένα μπόνους μύθι, χαζί μύθι που πρέπει να πεθάνουν σχετικά με το χάσιμο λίπους. Είσαι έτοιμος? Πάμε ξεκινήσουμε. Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι? Ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο αυτό που θα κάνουμε είναι να σκοτώσουμε 5 μύθους συν ένα μπόνους που θα σας έχω στο τέλος σχετικά με το χάσιμο λίπους. Που κάνει ο κόσμος και δεν βάζει μυαλό και συνέχεια τους σκοτώνω και συνέχεια τους ακολουθεί ξανά ο κόσμος και συνέχεια πρέπει να τους ξανασκοτώνω. Είναι κάπως σαν τις κατσαρίδες στο σπίτι που μια φορά το χρόνο πρέπει να κάνουμε την απολύμανσή μας. Έτσι είναι και αυτή η μύθη. Οπότε ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο μύθο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, τα στατιστικά μου λένε ότι περίπου το 55% των θεατών μου δεν έχουν κάνει εγγραφή. Οπότε για όνομα του Θεού, κάνε εγγραφή, εντάξει, αφού βλέπεις τα βίντεο μου, γιατί να μην κάνεις και εγγραφή. Και κάνει και like, γιατί ξέρουμε ότι ο μεταβολισμός όλου του κοινού ανεβαίνει κατά μία μονάδα όταν κάνουμε όλοι like, έτσι. Οπότε δεν θες να είσαι κόπανος, να δημιουργείς προβλήματα στους άλλους και να έχουν χαμηλό μεταβολισμό κατεστραμμένο, μόνο και μόνο επειδή δεν κάνεις εσύ like και εγγραφή, ας πούμε. Εντάξει, οπότε ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο μύθο. Το φαγητό το βράδυ τι κάνει? Παχαίνει. Για όνομα του Θεού, έχουμε 2022 τώρα και ο κόσμος ακόμα το πιστεύει αυτό. Γιατί το πιστεύει αυτό ο κόσμος? Παλιά υπήρχε η ιδέα ότι ξέρεις τι, αυτό που θα φας ή θα καεί ή θα γίνει λίπος. Έτσι. Το οποίο ισχύει, αλλά δεν πρέπει να τα βλέπουμε τόσο σε μικρή κλίμακα τα πράγματα. Εννοείται ότι άμα κάψεις, ας πούμε, αυτή την ώρα 50 θερμίδες, ενώ φας 500 θερμίδες, αυτές οι 450 θα αποθηκευτούν. Αλλά άμα ξεζουμάρεις, τι έχεις κάνει σε όλη την ημέρα? Έχεις φάει περισσότερο από έχεις κάψει? Τι έχεις κάνει σε όλη τη βδομάδα? Αν ξεζουμάρουμε στο τρίμηνο, τι έχεις κάνει? Έχεις κάψει περισσότερο από έχεις. Από όσο έχεις φάει ή το ανάποδο. Και αυτό θα ορίσει αν έχεις κάψει λίπος εν τέλει ή αν έχεις βάλει λίπος εν τέλει. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι ο κόσμος συγκεντρώνεται σε πάρα πολύ μικρά πραγματάκια. Δεν μας νοιάζει τι ώρα θα φάμε, δεν μας νοιάζει πότε θα φάμε το φαγητό μας. Τώρα, κάτι άλλο που συμβαίνει είναι ότι όταν τρως το βράδυ, την επόμενη μέρα που θα ζυγιστείς, θα ζυγίζεις περισσότερο. Γιατί? Γιατί έχεις φάει φαγητό. Το φαγητό ζυγίζει, έτσι. Ζυγίζει, είναι στην κοιλιά σου, είναι στο έντερό σου. Δεν έχεις πάει τουαλέτα ακόμα. Ακόμα και για τουαλέτα να πας, δεν έχεις αποβάλει το χθεσινό φαγητό, το βράδυ. Οπότε, άμα έχεις φάει, ας πούμε, 1 κιλό σπανάκι, θα ζυγίζεις 1 κιλό παραπάνω. Αλλά αυτό δεν είναι λίπος, είναι απλά 1 κιλό σπανάκι που είναι μέσα σου. Έτσι. Αν πιείς 1 λίτρο νερό και ανέβεις στη ζυγαρία, πάλι θα συνέβει το ίδιο πράγμα. Θα ζυγίζεις 1 κιλό παραπάνω, αλλά προφανώς δεν είναι λίπος αυτό. Έτσι. Οπότε, φαγητό το βράδυ δεν παχαίνει. Εντάξει, τι έχει σημασία, ποια είναι η αλήθεια εδώ πέρα? Συνολικά μέσα στην ημέρα μας, στη βδομάδα μας, στο μήνα μας, έχουμε φάει περισσότερο από ό,τι έχουμε κάψει ή το ανάποδο. Εντάξει, οι θερμίδες έχουν σημασία. Θερμίδες. Και τι το κάνει πολύ εύκολο στο να είμαστε μέσα στις θερμίδες μας? Η διαλυματική νηστεία. Οπότε, εάν θες να μάθεις πώς έχασα 10 κιλά λίπους μέσα στις 3 μήνες, μέσω της διαλυματικής νηστείας, τσέκαρε το βίντεο από κάτω. Είναι ένα δωρεάν σεμινάριο που θα σου δείξει πολύ αναλυτικά πώς το έκανα και πώς μπορείς να το κάνεις κι εσύ και να βγεις ένα ωραίο παιδί στις παραλίες. Εντάξει. Οπότε, πάμε στο δεύτερο. Δεύτερος τρομερός μύθος είναι no pain, no gain. Εντάξει, ότι αν δεν πονέσεις, δεν υποφέρεις, δεν θα έχεις και το αντίστοιχο όφελος. Και μίλαγα με έναν μαθητή μου τις προάλλες και μου έλεγε αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι παλιά το είχε full σαν πεποίθηση αυτό το πράγμα, ότι αν δεν πονέσει, δεν θα έχει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Οπότε προσπαθούσε με το ζόρι να υποφέρει. Προσπαθούσε με το ζόρι να πάει γυμναστήριο πολλές ώρες, προσπαθούσε με το ζόρι να φάει πολύ χάλια για να δει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Αλλά το πρόβλημα ήταν πιο, ότι δεν έβλεπε το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Γιατί? Γιατί είναι άσχετο αν υποφέρεις ή δεν υποφέρεις για να δεις το αποτέλεσμα. Μπορεί να τύχει να δεις το αποτέλεσμα ενώ αυτά που κάνεις να σε κάνουν να νιώθεις άβολα και να μην σε κάνουν να νιώθεις ωραία, αλλά είναι άσχετο. Δεν έχει να κάνει με το πόσο πονάς. Δεν μπορείς να κόψεις το χέρι σου και να περιμένεις κοιλιακούς. Εντάξει, δεν πάει έτσι. Οπότε, no pain, no gain δεν ισχύει. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι είναι μερικά θεμελιώδη πράγματα που μας κάνουν να χάνουμε λίπος ή να πετυχαίνουμε το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Πρέπει να πετυχαίνουμε αυτά τα θεμελιώδη πράγματα μέσα στην ημέρα μας, στη βδομάδα μας, στο μήνα μας. Και αν τύχει τώρα και αυτά μας κάνουν να νιώσουμε λίγο άβολα, καλώς. Αν όχι, δεν πειράζει. Σημαίνει ότι απλά μας βόλεψε. Για άλλα άτομα, ας πούμε, μπορεί μια γυναίκα να κάνει τρίδημα και να μην πονέσει τόσο, και μπορεί κάποιος άλλος να χτυπήσει το πόδι του, ξέρω εγώ, στη γωνία από το καναπέ και να υποφέρει. Εντάξει, είναι υποκειμενικός ο πόνος
και δεν πρέπει να το έχουμε σαν στόχο. Εντάξει. Και όλο αυτή είναι πονολαγνία όλο αυτό που βλέπουμε μερικές φορές στο bodybuilding ή στο κομμάτι του fitness, ότι υποφέρω και πεθαίνω και εγώ ξυπνάω 4 τα ξημερώματα και θα τρέχω 3 ώρες και δεν ξέρω τι. Ωραία, είναι ωραία αυτά για βίντεο, για ταινίες, για να τα λέμε ιστορίες, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Εντάξει, είτε τρέξεις 4 τα ξημερώματα, είτε τρέξεις 12 το μεσημέρι, μάντεψε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εντάξει, οπότε, και αυτό στην άκρη, να το σκοτώσουμε. Πάμε στο επόμενο. Πολλά και συχνά γεύματα μέσα στην ημέρα μας ενεργοποιούν το μεταβολισμό. Εντάξει. Και τι κάνει ο κόσμος, θα πάει να φάει μια χούφτα φαγητό, ένα τόστ, ένα κριτσίνι, κάθε μία ώρα, δύο ώρες, και λέει αυτό τι θα κάνει, θα μπουστάρει το μεταβολισμό μου. Τώρα, αυτό έχει παρερμηνευτεί. Με ποιο τρόπο? Δεν έχει σημασία το πόσο συχνά θα φας, έχει σημασία τι θα φας και την ποσότητα που θα φας. Τι σημαίνει? Ότι αν είναι πολύ ποιοτικό το φαγητό και είναι πολλές θερμίδες, αυτό τι θα κάνει, θα ανεβάσει και το μεταβολισμό μας. Με διάφορους τρόπους. Ωραία. Τώρα, στις έρευνες που είχαν γίνει, είχε τύχει και τους τάιζαν πολλά και συχνά γεύματα για να μπορούν να το χωνέψουν καλύτερα. Οπότε ο κόσμος νόμιζε ότι έχει να κάνει με τον αριθμό γευμάτων και όχι με την ποιότητα και την ποσότητα των γευμάτων, την ποσότητα των θερμιδών. Εντάξει. Οπότε και αυτό είναι ένα άλλο μπέρδεμα που έχει γίνει, που είναι πολύ παλιό μπέρδεμα και οι έρευνες είναι πολύ παλιές και δεν ισχύει πια. Τι έχει σημασία? Έχει σημασία οι θερμίδες και το είδος του φαγητού. Για παράδειγμα, η πρωτεΐνη θα κάψει περισσότερες θερμίδες στο να το αποσπάσει ο οργανισμός από τη ζάχαρη, ας πούμε. Τέτοια πράγματα. Όσο πιο υγιεινά, πιο σωστά τρως, μη επεξεργασμένα, τόσο πιο καλό είναι, τόσο πιο πολύ θα χορταίνεις, τόσο πιο πολύ θα καίει το σώμα σου για να διασπάσει την τροφή. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με το πόσο συχνά θα το φας, έχει σημασία τι θα φας και πώς θα φας από αυτό. Εντάξει. Γι' αυτό να το σκοτώσουμε. Μια και καλή. Πάμε στο επόμενο. Το αλάτι παχαίνει. Για όνομα του Θεού. Ξέρει κανείς πόσες θερμίδες έχει το αλάτι? Zero. Μηδέν θερμίδες. Το αλάτι δεν έχει θερμίδες. Ξέρεις τι παχαίνει? Αυτά που έχουν πολλές θερμίδες. Αν φας πολύ περισσότερες θερμίδες από αυτές που θα κάψεις, θα βάλεις λίπος. Οπότε, τι κάνει το αλάτι? Κατακράτηση υγρών. Εντάξει, το μόνο που κάνει είναι να κατακράτηση υγρών. Τώρα, μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά το αλάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σώμα μας. Χωρίς το αλάτι θα έχουμε πολλά προβλήματα. Είναι ένας βασικός ηλεκτρολίτης. Εντάξει, εάν κάνεις δίαιτα και σηκώνεσαι από το κρεβάτι και ζαλίζεσαι και περπατάς και ζαλίζεσαι και δεν έχεις ενέργεια και είσαι έτοιμος να λιποθυμίσεις κάθε τρεις και λίγο, παίζει να είναι επειδή δεν τρως αρκετό αλάτι. Εντάξει, χρειαζόμαστε αλάτι. Θαλασσινό αλάτι από τις θάλασσες της Ελλάδας, το καλύτερο αλάτι. Από τα καλύτερα αλάτια του κόσμου, το έχουμε. Ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ δεν κάνει στο σούπερ μάρκετ και δεν το χρησιμοποιούμε. Είναι αμαρτία, ειλικρινά. Οπότε, αλάτι, πάρα πολύ σημαντικό και το χρειαζόμαστε. Εντάξει. Τώρα, μπορεί να σταματήσει, να κόψει εντελώς το αλάτι, να ανέβει στη ζυγαριά, να δει 2 κιλά μείον. Τι είναι αυτό? Νερά είναι. Τα οποία τι, θα τα ξαναπάρει πίσω μόλις φας κάτι που έχει αλάτι μέσα. Οπότε, αντί να βασανίζεσαι, να μηδενίζεις το αλάτι στη διατροφή σου, να ζαλίζεσαι, να είσαι έτοιμος να λιποθυμήσεις, να μην μπορείς να προπατήσεις 5 μέτρα, να ανέβεις 3 σκαλιά και να το αποφεύγεις όπως διάλογος στο λιβάνι και μετά να τύχει μια μέρα και να φας κάτι που έχει αλάτι, να ανέβεις στη ζυγαριά, να φρικάρεις και να το ξανακόψεις το αλάτι, για να υπάρχει αυτός ο φαύλος και απλά τρώγει αλάτι σαν άνθρωπος. Εντάξει, δεν λέμε να τρως υπερβολικό αλάτι, να πάθεις και τίποτα, υπέρταση ξέρω εγώ, αλλά να τρως normal ποσότητες. Ποια είναι η normal ποσότητα? 2-3 γραμμάρια, ξέρω εγώ, 2 με 5 γραμμάρια την ημέρα είναι μια χαρά. Εντάξει, ας πούμε, μια κουταλιά της. Απλά βάζετε αλάτι. Εγώ δεν το σκέφτομαι ποτέ. Εντάξει, απλά μην το πολύ σκέφτεστε. Ειδικά όταν γυμνάζεστε, άμα υδρώνετε και περισσότερο όπως εγώ, είναι must το αλάτι. Εντάξει. Ωραία, με τεράστιος μύθος να πεθάνει. Μην μου πει ξανά κανείς, σαρώ, τρώω υγιεινά, έκοψα το αλάτι, θα σε σφάξω, θα σε σκοτώσω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το ψωμί παχαίνει. Ή οι υδατάνθρακες παχαίνουν. Ή το άσπρο ψωμί παχαίνει. Ή μαύρο ψωμί, κίτρινο ψωμί, πράσινο ψωμί. Υπάρχει ολόκληρο debate γύρω από αυτό. Εντάξει, το ψωμί τι είναι? Είναι υδατάνθρακας. Εντάξει, οι υδατάνθρακες τι κάνουν στο σώμα μας? Ναι, μεν έχουν θερμίδες. Οπότε, αν φας άπειρους υδατάνθρακες, αν φας ξέρω εγώ μισό κιλό μακαρόνια, άβραστα, μισό κιλό, όλη τη σακούλα και τη βάλεις μέσα, τη κάνεις με λάδι και δεν ξέρω εγώ τι και τυριά και αυτά. Αυτό έχει 3.000 θερμίδες, εντάξει. Δεν είναι μόνο όμως το μακαρόνι, είναι και το λάδι, είναι και το τυρί, είναι και ότι το χωνεύεις εύκολα το μακαρόνι, οπότε και να φας και πολύ, πάλι δεν σου κάνει πολύ αίσθηση, δεν θα το νιώσεις, δεν θα σε στουμπώσει που λέμε.
Εντάξει, είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το μακαρόνι που είναι υδατάνθρακας που θα σε παχύνει. Είναι όλα αυτά που πάνε γύρω μαζί με τον υδατάνθρακα. Έτσι. Οπότε, ο υδατάνθρακας, όχι, δεν θα σε παχύνει. Τώρα, τι θα κάνεις εσύ. Αποφεύγει, τι κάνει ο κόσμος. Αποφεύγει, κόβει το ψωμί μαχαίρι, κόβει όλους τους υδατάνθρακες μαχαίρι. Ωραία. Ανεβαίνει στη ζυγαριά, 3 κιλά μείον. Α, ναι, δουλεύει αυτό το πράγμα. Ωραία. Τυχαίνει μια μέρα, τρώει απ' έξω, μια πίτσα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Έχει υδατάνθρακα. Ωραία. Και τι κάνει, ανεβαίνει πάλι στη ζυγαριά, 3 κιλά συν. Α, έβαλα πάλι λίπος. Το έχασα όλο αυτό το λίπος, το πήρα πάλι πίσω. Μάντεψε. Δεν είναι λίπος, είναι νερά. Τι κάνει ο υδατάνθρακας, κατακράτηση υγρών και αυτό. Τι κάνει πιο συγκεκριμένα, βάζει γλυκογόνο μέσα στις μύες. Ο υδατάνθρακας είναι πολύ καλός. Γιατί φουσκώνει τους μύες. Μας δίνει περισσότερο όγκο. Μας δίνει περισσότερη γράμμωση επειδή φουσκώνει τους μύες. Οπότε μπορεί να μην φαίνεται καλά ο μυς, να μην έχει καλό διαχωρισμό, να μην έχουμε καλή γράμμωση, να μην έχουμε ιδανική γράμμωση. Αλλά όταν είναι φουσκωμένος ο μυς, τι κάνει, φαίνεται λίγο πιο όμορφα. Έτσι σπρώχνει έτσι το δέρμα και πετάγεται έξω. Οπότε δημιουργεί και μια ψευδαίσθηση ότι είμαστε και πιο γραμμωμένοι από το κανονικό. Οπότε είναι το ακριβώς αντίθετο του υδατάνθρακας. Είναι πάρα πολύ καλός. Τον θέλουμε. Έτσι. Έχουν μελετήσει, ας πούμε, πολιτισμούς όπως την Κίνα, τους Οκινάουα, κουλουπού-κουλουπού, που έχουν ζήσει έτσι, που έχουν την πρωτιά στη μακροζωία. Ακόμα και η μεσογειακή διατροφή έχει πολύ υδατάνθρακα μέσα. Γιατί οι Κινέζοι τι τρώγανε, ρύζι. Οι Οκινάουα τι τρώγανε, γλυκοπατάτα. Οι Έλληνες τι τρώγανε, ξέρω εγώ, σιτάρια κλπ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά. Εντάξει, αυτή τη γνώση τη ξέρουμε 200 χρόνια τώρα. Τώρα έρχεται ο καθένας και λέει τα δικά του. Okay. Ναι, χαίρομαι πολύ. Δεν έχω κάτι να πω. Αυτό. Ο υδατάνθρακας πάρα πολύ καλός, παιδιά. Δεν τον αποφεύγουμε. Αυτό όταν ανεβαίνει στη ζυγαριά και δείχνει παραπάνω ή λιγότερο, είναι απλά το νερό, το γλυκογόνο που απλά έρχεται και φεύγει. Εντάξει, συν πλην 2 κιλάκια που είναι το γλυκογόνο. Δεν είναι λίπος. Εντάξει, δεν είναι λίπος. Λυπάμαι. Μακάρι να ήταν λίπος, μακάρι να ήταν τόσο εύκολο. Δεν είναι. Βασικά είναι πιο εύκολο. Απλά προσέχει τις θερμίδες. Δεν έχει να κάνει με τις υδατάνθρακες. Εντάξει. Πάμε στο τελευταίο, το bonus, το οποίο τι είναι. Είναι ένα bodybuilderίστικος μύθος. Το γάλα θολώνει. Το γάλα θολώνει. Άμα πας σε ένα γυμναστήριο, αρχίζεις πια συζήτηση έτσι με τους full παλιούς bodybuilderάδες παλιούς. Γάλα, μη το πιες αυτό, θολώνει. Κάτσε ρε φίλε, τι εννοείς θολώνει, με ποια λογική. Έτσι έκανε ο τάδε και κοίτα τον, ξέρω, και σου δίνει φωτογραφία, είναι ο γομάρι 200 κιλά. Okay. Αυτά όλα έχουν να κάνουν κυρίως με την προετοιμασία σε αγώνες. Που σημαίνει τι, ότι από τη στιγμή που θα το φας, θα επηρεάσει το πώς δείχνεις το look σου με βάση τη κατακράτηση υγρών, με βάση κάποια τέτοια πράγματα. Αλλά έχει να κάνει με την εκείνη τη μέρα. Εντάξει, εκείνη τη μέρα να δείχνεις πικαρισμένος, να δείχνεις, ας πούμε, στον αγώνα. Αν κατεβείς στους αγώνες, τι κάνουν οι bodybuilders. Όταν κατεβαίνουν στους αγώνες, έχουν πάρα πολύ αυστηρή διατροφή και το αλάτι θα κόψουν και τις υδατάνθρακες θα κόψουν και θα κάνουν κόλπα με το νερό και με την αφυδάτωση κουλουπού-κουλουπού. Αλλά αυτά τι είναι, για να δείξουν ωραίοι 15 λεπτά που θα είναι στο stage, στον αγώνα. Δεν έχει να κάνει με το λίπος, δεν έχει να κάνει με τίποτα. Δεν έχει να κάνει με υγεία, δεν έχει να κάνει με τίποτα. Εντάξει, είναι full ανθίγυνο. Είναι πολύ ανθίγυνο να κατεβαίνεις σε αγώνες, να μην πίνεις νερό, να μην τρως τίποτα και μια μέρα πριν τον αγώνα να τρως το σύμπαν και να τρως 10.000 θερμίδες και γλυκά και δεν ξέρω τι που κάνουν, ξέρω εγώ. Αυτό είναι full ανθίγυνο. Τι κάνει, χειραγωγεί στο σώμα σου με έναν τρόπο για να δείχνει τέλειο, πικαρισμένο για μια συγκεκριμένη στιγμή. Δεν έχει να κάνει με το λίπος, δεν έχει να κάνει με τίποτα. Τώρα, άμα εγώ το βλογκάρω αυτό, όλη αυτή τη διαδικασία, δίνω την ιδέα ότι αποφεύγω για παράδειγμα το γάλα ή μπλα μπλα, τον υδράκα μπλα. Γιατί, για να μην βάλω λίπος. Αλλά δεν έχουν, το ένα με το άλλο δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει. Οπότε, άλλο ένα τεράστιο μπέρδεμα που ο κόσμος πάει και ακολουθεί την τελευταία εβδομάδα της δίαιτας των bodybuilders σαν την κανονική τους δίαιτα. Το οποίο το ένα με το άλλο δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει. Οπότε, ελπίζω να διαλεύκανα λίγο την κατάσταση. Ελπίζω να σε βοήθησα και σένα λίγο με την καθημερινότητά σου και την τωρινή σου δίαιτα. Να μην κάνεις έστω κάποιο από αυτά τα 6 ζαβά λάθη. Εντάξει. Εάν όντως σε βοήθησα, κούμπωσε αυτό το like, αυτή την εγγραφή. Πες μου τι άλλο θες να δεις κάτω στα σχόλια, ώστε την επόμενη φορά προσέχεις και να γυμνάζεσαι. Peace out.